Το βασικό αίτημα των αγροτών είναι πρώτον να αποζημιωθούν πλήρως οι αγρότες για τη ζημιά που έχουν πάθει φέτος στην ελαιοπαραγωγή τους. Και δεύτερο, η δακοκτονία τον επόμενο χρόνο να γίνει έγκαιρα και με όλα τα μέσα και σε ανθρώπινο προσωπικό και σε υλικά που απαιτούνται, ώστε το πρόβλημα να μην ξαναπαρουσιαστεί. Θα κλείσουμε στο Υπουργείο και θα απαιτούμε να κατεβεί ο Υπουργός να μιλήσουμε μέσω Skype με τον Υπουργό. Να μας υποσχεθεί λύση. Αν δεν υποσχεθεί λύση, δεν φεύγουμε. Η Δημοτική Αρχή είναι παρούσα και συμπαρίσταται στον αγώνα που πραγματώνουν η παραγωγή, οι αγροτικές σύλλογοι που διεκδικεί και παλεύει ο τόπος μας. Είναι δίκαιο το αίτημα, απόλυτα δίκαιο το αίτημα της αποζημίωσης, της καρπόπτωσης. Οφείλει η κυβέρνηση να σταθεί στο Λέσβιο, στο Μυτιλινιό, στο προϊόν αυτό, το χρυσάφι, πραγματικά χρυσάφι που αποτέλεσε κατά το παρελθόν πηγή πλούτου για το νησί μας. Θα παραμείνουμε εδώ, θα κάνουμε και παρέλαση μεθαύριο 8 Νοεμβρίου άμα χρειαστεί με τα αγροτικά μας, μέχρι να έρθουν ο Υπουργός, ο ποιος θα γίνει ο αρμόδιος, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις στα αιτήματα που βάζουμε. Συμφωνούμε? Yeah. Παραμένουμε εδώ, παιδιά. Ο δρόμος θα κλείσει. Ο δρόμος θα κλείσει. Θα κλείσει ο δρόμος.